Το πρωί τη 11η Μαου, το κέντρο τη άμεση δράση δίνει σήμα για άτομο που καλούσε σε βοήθεια στα γλυκά νερά. Το πλήρωμα ενό περιπολικού που βρισκόταν στην περιοχή του Σταυρού τη Αγία Παρασκευή αντιλαμβάνεται πω κάτι σοβαρό συμβαίνει και αποφασίζει να μεταβεί στη διεύθυνση που ανέφερε το κέντρο. Στο περιπολικό επιβαίνει ο Χρήστο Βαρδίκο και ο συνάδελφό του. Όταν οι αστυνομικοί φτάνουν στη μεζονέτα, συναντούν μια γειτόνισσα του Ζεύγου, η οποία μόλι έχει δεχθεί κλίση από τον πιλότο και όπω του λέει, τον άκουσε και ένα Αφού διαπιστώσαμε πω δεν υπάρχει κανένα άτομο στο χώρο, Μέσω της εσωτερικής σκάλας κατευθυνθήκαμε προς τους επάνω ορόφους. Τότε είδαμε ότι από το κάγκελο της σκάλας που βρίσκεται ανάμεσα στον πρώτο όροφο και το ισόγειο είναι κρεμασμένο από το λαιμό ένα σκυλί το οποίο δεν ζούσε. Όταν κατευθύνονταν προς την κρεβατοκάμαρα, ο δεύτερος αστυνομικός περιγράφει καρέ καρέ τι αντίκρισαν. Καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου που κάναμε, ακούγαμε μια φωνή από τους πάνω ρόφους του σπιτιού να φωνάζει βοήθεια, χωρί όμω να είναι καθαρά αυτά που λέει. Οι δύο αστυνομικοί αποφασίζουν να μπουν στην κρεβατοκάμαρα που βρισκόταν στη σοφίτα τη Μεζονέτα. Μπαίνοντα, είδα στο κρεβάτι του δωματίου μια γυναίκα να είναι εμπρούμητα δεμένη πιστάγκωνα με ένα ρούχο. Η γυναίκα αυτή φορούσε μόνο το κάτω εσόρουχο. Μισό πάνω στη γυναίκα και μισό στο κρεβάτι ήταν ένα μωρό, το οποίο με κοίταζε χωρί να κλαίει. Ταυτόχρονα, ο Χρήστο Βαρδίκο παίρνει στην αγκαλιά το κοριτσάκι και κατεβαίνει προ το ισόγειο του σπιτιού. Πήρα το μωρό στα χέρια μου, το σκέπασα με μια κουβέρτα που πήρα από την κούνια του, η οποία βρισκόταν δεξιά από το κρεβάτι. Και κατέβηκα στο Ισόγειο. Ο συνάδελφο του Χρήστου Βαρδίκου, στην κατάθεσή του, έχει περιγράψει πω ο πιλότο ήταν σε κατάσταση πανικού. Με ένα σουγιά έκοψε την ταινία και του πάγκου, και αμέσω εκείνο άρχισε να του μιλάει για τρει οπλισμένου άντρε που είχαν εισβάλει στο σπίτι. Πλησίασα τον άνθρωπο, που ήταν σε κατάσταση πανικού, και με ένα σουγιά έκοψα προσεκτικά την ταινία, αρχικά στο λαιμό και μετά στο στόμα. Μου έδωσε την εντύπωση πω αν δεν του έβγαζα την ταινία γρήγορα, μπορεί και να πέθαινε. Η ταινία από τα μάτια έπεσε μόνη τη. Και τότε ξεκίνησε η ιστορία με του τρει ληστές που εισέβαλαν στο σπίτι και δολοφόνησαν την 20χρονη Καρολάιν. 37 ημέρες μετά, ο πιλότος ομολόγησε το εδεχθέ έγκλημα.